Ένα άλλο θέμα το οποίο είναι, έχει και οικονομικές, διαστάσεις οικονομικές, το Υπουργείο Οικονομικών είναι υπεύθυνο, αλλά νομίζω ότι αφορά σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και το Υπουργείο Παιδείας. Το 23%. Κατά την άποψη, την ταπεινή, τη δική μου, τη δημοσιογραφική, λάθος εξετάσετε το θέμα αυτό. Ή έχουμε δωρεάν παιδεία, καταρχήν δεν έχουμε. Ξέρετε ότι μέσα στο 23% είναι η βρεφονηπιακή σταθμή των εκατοντάδων χιλιάδων νέων ζευγαριών που για 5-10 ευρώ δεν μπορούν να στείλουν σε ένα δημόσιο. Είναι το φροντιστήριο ξένων γνωστών. Ξένη γλώσσα δεν μαθαίνω στο σχολείο, κύριε Υπουργέ. Μαθαίνω στο φροντιστήριο της γειτονιάς μου. Ορθώς και εσείς και εδώ και όλοι μας. Κύριε Παπαδάκη, πράγματι μια μεγάλη κατηγορία, θα έλεγα η μεγαλύτερη κατηγορία αυτού που ονομάζουμε σε εισαγωγικά ιδιωτική παιδεία, δηλαδή η παιδεία που πληρώνουν οι γονείς, αυτό σημαίνει ιδιωτική παιδεία. Τα φροντιστήρια παιδεία, για τα πανεπιστήμια. Είναι υπηρεσίες που δεν παρέχει το δημόσιο σχολείο. Έτσι. Και είναι αναγκασμένοι οι γονείς να προσφεύγουν στο φροντιστήριο, στην λεγόμενη παράλληλη εκπαίδευση. Δεν μου αρέσει η λέξη παραπαιδεία, έχει ένα υποτιμητικό χαρακτήρα. Δεν φταίνει οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί. Συγγνώμη για τη διακοπή και υπόψη να λάβετε υπόψη σας ότι τα τελευταία χρόνια δεν εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα. Ενώ έχω την ομολογία του Υπουργού και μπράβο σου που το κάνεις, Νικοφίλη, και λες ότι ξέρεις κάτι, υποχρεωμένο το σχολείο το δημόσιο ήταν. Ενώ λοιπόν το δημόσιο σχολείο δεν προσφέρει γνώση στο παιδί μου και εγώ υποχρεώνομαι να το πάω έξω, δεν μου το αναγνωρίζει ως έξοδο, αλλά ως εισόδημα. Έτσι. Προσέξτε. Έχετε δίκιο. Είναι και τεκμήριο, κύριε. Και τεκμήριο. Δηλαδή, αποτελεί και τεκμήριο. Δεν εκπίπτει από το εισόδημα και το χώρο. Να ολοκληρώσω λίγο το θέμα. Να μην... το εισόδημα. Όχι, το λέμε γιατί εσείς μπορείτε να το ξέρετε και να καταλάβει ο κόσμος γιατί εμείς το έχουμε ξεχωρίσει. Το ιδιωτικό σχολείο με όλα τα υπόλοιπα. Βεβαίως. Η μεγάλη κατηγορία της μη τυπικής, της παράλληλης εκπαίδευσης, τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών, τα οδεία, μια σειρά, τα φροντιστήρια για να μπει στο πανεπιστήμιο το παιδί που κάνει. Είναι προφανώς εξυπηρετεί ανάγκες που το δημόσιο σχολείο έπρεπε να καλύπτει, αλλά δεν καλύπτει. Συνεπώς πρέπει να υπάρξει, κατά τη γνώμη μου, μια εντελώς διαφορετική ρύθμιση για αυτές τις περιπτώσεις. Δεν μπορεί να επιβαρύνεται φορολογικά και μάλιστα με 23%. Η ιδιωτική εκπαίδευση, δηλαδή το ιδιωτικό σχολείο, δεν λέω ότι είναι σχολείο των προνομιούχων και των πλουσίων. Και εκεί υπάρχουν πολλές κατηγορίες. Και εκεί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι για λόγους που έχουν να κάνουν με τις εργασιακές τους συνθήκες, δουλεύουν μέχρι το απόγευμα αργά, πηγαίνουν τα παιδιά τους στο σχολείο, έχουν τη δυνατότητα βεβαίως. Υστερούνται άλλα πράγματα. Υστερούνται. Όλοι μαζί η οικογένεια πληρώνει. Εντάξει, συμφωνώ. Εγώ ξέρω δύο παππούδες, δύο γιαγιάδες από τα Σόγια που πληρώνουν το σχολείο του παιδιού. Το ξέρω. Είναι σωστό αυτό που λέτε. Ακόμα και γιατί θεωρούν ότι έτσι το παιδί τους θα μορφωθεί καλύτερα. Δεν είναι σωστή αυτή η αντίληψη, γιατί το δημόσιο σχολείο, παρά τα προβλήματά του, παραμένει επαρκέστατο και αξιόπιστο. Γιατί στηρίζεται στην ψυχή του εκπαιδευτικού και στο όποιο ενδιαφέρον έχει. Μην τα διαλύουμε όλα, μην τα ισοπεδώνουμε. Έχει η πολιτεία. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι και αυτό το σχολείο, το ιδιωτικό, το οποίο επιβαρύνεται με τη φορολογία του 23%, πρέπει να αντιμετωπιστεί. Νομίζω ότι και εκεί υπάρχουν κατηγορίες που πρέπει να δει κανένας, να μην είναι ιστοπεριοδική η αντιμετώπιση. Ο φόρος 23% στην ιδιωτική εκπαίδευση στο σύνολό της απομακρύνει την Ελλάδα από το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Νομίζω δεν υπάρχει χώρα στην Ευρώπη που να φορολογεί τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Άρα δεν θα φορολογηθούν, κύριε Υπουργέ. Ωστόσο, Νίκο, κατά τη γνώμη μου, ετοιμάζεται εγκύκλειος εφαρμογής. Ναι. Να αναζητηθούν τρόποι εναλλακτικοί, όχι να φορολογήσουμε την κατανάλωση κάπου αλλού. Δεν συμφωνώ. Τώρα σας βγαίνει όμως ο δημοσιογράφος λιγάκι. Ένα μόνιμο φόρο στα τσιγάρα, για παράδειγμα. Τώρα σας βγαίνει ο δημοσιογράφος. Προσωπικώς μιλώ. Δεν το βρίσκω λογικό αυτό το πράγμα. Πρέπει να βρεθούν τρόποι και μπορούν να βρεθούν τρόποι. Πιστεύω ότι μέσα από το σύστημα της πάταξης της φοροδιαφυγής μπορούν να βρεθούν πολλά χρήματα τα οποία να ικανοποιήσουν αυτό που λέμε. Ωραία, χρονικά όμως να το πούμε. Αυτό βγαίνει μια εγκύκλιο νομίζω αύριο μεθαύριο και εφαρμόζεται. Μπορεί κανείς να πει σήμερα. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει αύριο μεθαύριο η πρώτη πράξη της κυβέρνησης να είναι ότι δεν εφαρμόζεται αυτό και ότι αναζητούμε τάχιστα τα ισοδύναμα. Έχετε τέτοια πληροφόρηση? Όχι, δεν έχω. Είναι ένα θέμα που συζητείτε. Μάλιστα. Και εμπλέκεται και με το θέμα των προαπαιτουμένων, όπως βλέπετε. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, να πάμε τώρα λιγάκι στα γενικότερα θέματα, γιατί είσαστε μέλος της κυβέρνησης.